Καλησπέρα, Νικητά, κυρίε και κύριοι. Όχι στην διαμεσολαβητική πρόταση του Υπουργού Εργασία για την ΑΤΑ, αποφάσισε η πανθυσ... πανσυνδικαλιστική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα το απόγευμα στα γραφεία τη ΣΕΚ και διήρκησε πέραν των δύο ώρων. Οι 13 συντεχνίε που συμμετείχαν στη σύσκεψη άναψαν κόκκινο στην πρόταση, καθώ δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή ω έχει όπω τόνισαν. Τονίστηκε στην κοινή του ανακοίνωση ότι στην αυριανή συνάντηση των κοινωνικών εταίρων με τον Υπουργό Εργασία θα παρουσιάσουν τι θέσει και διαφωνίε του ξεκαθαρίζοντα πω η νέα συμφωνία για την ΑΤΑ θα πρέπει να είναι στο πλαίσιο τη μεταβατική συμφωνία του 2017. Είναι ξεκάθαρο, Νικήτα, πω οι συντεχνίες παρά την αύξηση του ποσοστού από 50% στο 67% που, προνοει, που προνοεί, που η νέα πρόταση, ο μη καθορισμό χρονοδιαγράμματο για την πλήρη αποκατάσταση του θεσμού είναι κάτι που δεν του αρέσει. Όσον αφορά τώρα στην περίπτωση εργαδιακ, εργασιακών ε, κινητοποιήσεων, σε περίπτωση αδιεξόδου, οι συντεχνίε δεν απάντησαν ξεκάθαρα, καθώ θέλουν να δουν πώ θα εξελιχθεί. Η αυριανή συνάντηση. Θα πάμε να δούμε τι είπε ο κύριο Μάτσα εκ μέρου όλων των ε, συντεχνιών μετά την πανσυνδικαλιστική και επιστρέφουμε. Η πανσυνδικαλιστική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα 4 Μαου 2023 αξιολόγησε τι παραμέτρου τη πρόταση του Υπουργικού Εργασία και Κοινωνικών Ασφαλήσεων και έχει αποφασίσει ότι η πρόταση ω έχει δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Είναι καλύτερα να περιμένουμε μέχρι αύριο να παρουσιάσουμε τι θέσει, τα σημεία στα οποία προκύπτουν διαφωνίε από το συνδικαλιστικό κίνημα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε το περιβάλλον διαπραγμάτευση που ενδεχομένω να δημιουργηθεί από τον Υπουργό Εργασία. Και από την πλευρά των εργοδοτών πάμε στην πλευ από την πλευρά των εργαζομένων, πάμε στην πλευρά των εργοδοτών. Η ΟΕΦ τι λέει. Ναι, φαίνεται να έσπασε το κοινό μέτωπο των εργοδοτικών οργανώσεων Κοίτα, αφού μετά την σύγκληση τη Εκτελεστική Επιτροπή τη ΟΕΒ αποφασίστηκε η αποδοχή τη πρόταση του Υπουργού Εργασία ω έχει. Συγκεκριμένα, με ανακοίνωση ο ΟΕΒ τονίζει πω παρά το ότι η πρόταση απέχει από τι πάγιε θέσει τη Ομοσπονδία, χαρακτηρίζοντα μάλιστα την ΑΤΑ ω ένα αναχρονιστικό σύστημα που ανατροφοδοτεί τον πληθωρισμό, αποδέχεται ω έχει την πρόταση του Υπουργού και τον καλεί σε άμεση ενεργοποίηση του δομημένου κοινωνικού διαλόγου, ο οποίο, όπω τονίζει η ανακοίνωση θα πρέπει να εξελιχθεί άμεσα υπό την ευθύνη του Υπουργού και να ολοκληρωθεί πριν από το 2025 με στόχο την κατάληξη σε μια ολοκληρωμένη συμφωνία. Επενθυμίζεται ότι από χθε το ΚΕΒΕ απάντησε αρνητικά στην πρόταση του Υπουργού Εργασία.